Κύριε Κόκαλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Φιλιππακόπουλο και στους τηλεθεατές. Θα έρθουμε και στα δικά σας ενώ στα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε σας παρακαλώ με τα αγροτικά. Είστε και ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος. Έγινε χθες ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο με πολύ κόσμο, ειρηνικό, με τους αγρότες δυναμικά να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Τώρα αποχωρούν, θα πάνε στα μπλόκα τους, θα δουν τι θα κάνουν. Θέλω το σχόλιο σας, πώς το είδατε όλο αυτό που έγινε χθες. Καταρχήν ήταν ένα συλλαλητήριο ειρηνικό και είχε την κοινωνία με το μέρος του, το συλλαλητήριο. Οι αγρότες ήταν με την κοινωνία και η κοινωνία με τους αγρότες. Η οποιαδήποτε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού που έκανε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε στο κενό. Από εκεί και πέρα. Στην ουσία, η ουσία έχει να κάνει ότι απουσιάζει μια σοβαρή εθνική αγροτική πολιτική, κύριε Φιλιππακόπουλε. Αυτή η αγροτική πολιτική δεν χαράζεται σε βάθος διετίας ή τριετίας. Χαράζεται σε βάθος τουλάχιστον 20ετίας. Είχαμε μια χρυσή ευκαιρία το 2020-2021 όταν τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαπραγματεύτηκε για λογαριασμό της χώρας μας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, την ΚΑΠ. Τη νέα ΚΑΠ, τη νέα ΚΑΠ τότε που ξεκίνησε. Τη νέα ΚΑΠ, ναι. Η οποία νέα ΚΑΠ συνέβη το εξής παράδοξο. Ενώ έδωσε τα ίδια χρήματα στην Ελλάδα σχεδόν, εν τούτης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είδαν μειωμένες τις επιδοτήσεις. Τις επιδοτήσεις. Και αυτόματα μειωμένες, κύριε Κόκαλη, γρήγορα μειούμενες. Γρήγορα μειωμένος έως και 40%. Ακριβώς. Άρα τι συνέβη. Ενώ τα χρήματα ήταν τα ίδια από τις Βρυξέλλες, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν έως και 40% μείωση. Αυτό γιατί συνέβη. Το παραδέχτηκε άλλωστε και ο κύριος Αυγενάκης τον Οκτώβριο. Ναι. Εξαιτίας του στρατηγικού σχεδίου όπως το πρότεινε η χώρα μας τότε. Ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο δεν διαβουλεύτηκε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Και προσπαθούν αυτό το οποίο δεν έκαναν σε 3 χρόνια, να το κάνουν τώρα. Μάλιστα. Τώρα να διαβουλευτούν. Εμείς τι λέγαμε τότε, αυτό το οποίο λέμε και τώρα. Κύριε Αυγενάκη, τον έχουμε καλέσει από τον Νοέμβριο. Προσέξτε, τώρα σήμερα όλοι μιλούν για τροποποίηση της ΚΑΠ και αν ρωτήσετε έναν κυβερνητικό βουλευτή η τροποποίηση σε ποια κατεύθυνση θα είναι, δηλαδή ποια αδικία θα διορθώσει στη νέα ΚΑΠ, είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζει. Και είναι λογικό να μην γνωρίζει, διότι δεν γνωρίζει ούτε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Εμείς ζητήσαμε από τον Νοέμβριο να γίνει συζήτηση στη Βουλή για να γίνει η τροποποίηση της νέας ΚΑΠ σε συγκεκριμένα σημεία, επιγραμματικά σας λέω, για τους κτηνοτρόφους, τα βοσκοτόπια, για τα οικολογικά σχήματα, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αυτή η θεσμική παρέμβαση δεν κοστίζει ούτε 1 ευρώ για την κυβέρνηση. Και έρχομαι τώρα στα μέτρα τα δημοσιονομικά. Ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι το ξύσαμε τον πάτο του Βαρέλιου. Ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τέλη Νοεμβρίου, όταν ψηφίζονταν ο προϋπολογισμός, όταν εμείς το ζητήσαμε το αγροτικό πετρέλαιο, διότι απουσίαζε από τον κρατικό προϋπολογισμό του 24 δαπάνια αγροτικό πετρέλαιο, τότε μας είπανε ότι λαϊκίζουμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για αγροτικό πετρέλαιο. Η ερώτηση είναι τώρα πώς βρήκαν τα 82 εκατομμύρια. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν να δώσουν λίγο παραπάνω για το αγροτικό πετρέλαιο. Κύριε Φιλιππακόπουλε, εμείς το καταθέσαμε και με επίσημη τροπολογία να θεσμοθετηθεί ως μόνιμο μέτρο, όχι ως επίδομα στο τέλος της μόνιμα καλλιεργητικής περίοδου, μόνιμο μέτρο η κάρτα του αγροτικού πετρελαίου. Μάλιστα. Άρα να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο πάντα. Αυτό δεν λέτε. Πάντα όπως έχουν, σωστά, όπως έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Μάλιστα. Ακούστε, είναι θέμα και ανταγωνισμού. Όπως έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Έτσι να έχουν και οι Έλληνες αγρότες το αγροτικό πετρέλαιο, το αφορολόγητο, το οποίο το δικαιούνται.